Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολύ κοντά στην προσωρινή λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων βρισκόμαστε με τα αρκετά όσα τέθηκαν επιτάπητος και επιτακτικά στην σύσκεψη των Δημάρχων της Μεσσηνίας με τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σήμερα έφτασε και το έγγραφο από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος που αξιολογεί τις προτάσεις που έχουν γίνει για την χωροθέτηση της προσωρινής εγκατάστασης, ενώ τη Δευτέρα πρόκειται να συνεδριάσει και ο αρμόδιος για το θέμα ενίο σύνδεσμος διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Εμείς να καλησπέρασουμε τον πρόεδρο του SDSA Μεσσηνίας και δήμαρχο Μεσσηνίας, τον κύριο Στάθη Αναστασόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλο. Η πρόταση του ΙΠΕΚΑ δείχνει παλιωροβούνη και να διαβάσουμε δύο σημεία επάνω σε αυτό το θέμα. Σημειώνει στην απάντηση προς τον ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης στερεών αποβλήτων η Γενική Γραμματέας του ΙΠΕΚΑ ότι λαμβάνοντας τα στοιχεία που αποστήλατε, η πρόταση που φαίνεται να παρουσιάζει σχετική ωριμότητα και να αφορά την εξυπηρέτηση του συνόλου του νομού είναι αυτή στην περιοχή Παλιωροβούνη. Και γι' αυτό συζητάμε για το Παλιωροβούνη, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνει το ΙΠΕΚΑ. Κύριε Αναστασόπουλε, πώς θα κινηθείτε, γιατί είναι πλέον εξαιρετικά σφιχτό το χρονικό πλαίσιο. Αξίζει τον κόπο, κύριε Κανελόπουλε, να αναφερθώ στη συνεδρίαση του ΕΣΔΙΣΑ του Αυγούστου του 2012, δηλαδή πριν περίπου δύο μήνες, 11 Αυγούστου συγκεκριμένα, όπου παρουσία και όλων των δημάρχων του νομού ετέθη το ζήτημα αφενός να έχουμε μία συνολική διαχείριση για όλο το νομό σε ένα σημείο, όλοι δηλαδή οι Δήμοι να συνεργαστούμε και να έχουμε κοινή διαχείριση για να μπορέσουμε να πετύχουμε και χαμηλότερο κόστος στη διαχείριση, και δεύτερον να αποστείλουμε όλα τα υπάρχοντα στοιχεία και δεδομένα και μελέτες για χώρους που είχαν μέχρι τώρα μελετηθεί στο παρελθόν από διάφορους φορείς στο ΙΠΕΚΑ, το οποίο με την επιστημονική του κατάρτιση γνώση και εμπειρία και στελέχωση να αξιολογήσει αυτά τα δεδομένα και να μας προτείνει ποιος είναι ο χώρος που αδειοδοτείται ευκολότερα για την λεγόμενη δημιουργία σταθμών μεταβατικής διαχείρισης. Άρα η αξιολόγηση γίνει από το ΙΠΕΚΑ. Βεβαίως από την Επιστημονική Επιτροπή, όπως ο ΕΣΔΙΣΑ σχεδόν ομόφωνα πριν δύο ή τριών ψήφων είχε αποφασίσει τον Αύγουστο. Ήρθε λοιπόν αυτό το έγγραφο. Χαιρόμαστε που το Υπουργείο έστω και με καθυστέρηση ανταποκρίθηκε. Θεωρώ καταλυτική την παρέμβαση και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διότι αντελήφθη το μέγεθος του προβλήματος και το αδιέξοδο που έχουμε περιέλθει, και είναι δεδομένο ότι πρέπει και οι ΧΑΔΑ να κλείσουν γρήγορα, διότι τα πρόστιμα επικρέμονται επάνω από τις κεφαλές όλων μας και σε καμία περίπτωση κανένας Δήμος δεν μπορεί να αντέξει αυτή την περίοδο τέτοια πρόστιμα κανένας, διότι οι περισσότεροι έχουμε ΧΑΔΑ και υπάρχει πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που εμείς την Δευτέρα θα συζητήσουμε είναι σε συνέχεια αυτής της απόφασης που είχαμε πάρει την τοποθέτηση του ΕΣΔΙΣΑ ως αρμοδίου φορέα για το πού πρέπει να γίνει αυτή η προσωρινή διαχείριση. Καταρχήν μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο την έννοια της διαχείρισης. Ακριβώς. Είναι απολύτως οικολογική προσέγγιση. Ένα κέντρο διαλογικής ανακυκλώσιμων υλικών, το λεγόμενο ΚΔΑΗ, το οποίο θα ανοίγει τα σύμμικτα σκουπίδια και θα διαλέγει τα ανακυκλώσιμα υλικά. Τα οργανικά θα πηγαίνουν στην κομποστοποίηση και θα αδρανοποιούνται τα οργανικά που έχουν το μεγάλο πρόβλημα, ενώ τα υπολείμματα, τα στερεά αδρανή να τα έλεγα, θα δεματοποιούνται ώστε να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε για ένα διάστημα, δεδομένου ότι όπως πρέπει σίγουρα να θυμίσω ότι ο σχεδιασμός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης υπάρχει, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, πρέπει να περιμένουμε την ανάδειξη του αναδόχου που θα προχωρήσει στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Και αυτό που κάνουν οι Δήμοι είναι συμβατό με αυτό που κάνει η περιφέρεια και αλληλοσυμπληρούμενο. Καταρχήν να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για χάσιμο, γιατί έχουμε χάσει ήδη ένα εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα και τα πρόστιμα επεκρέμονται πάνω από το κεφάλι σας, κύριε Αναστασόπουλο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Από την άλλη, όμως, θα σας πούνε στην Ιχαλία, γιατί να δεχτούμε εμείς τα σκουπίδια, για παράδειγμα, σε μια περιοχή που δεν επιβαρύνει τόσο πολύ σε απορρίμματα ολόκληρη τη Μεσσηνία. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για χιτά ή για χιτή που έχει μελετηθεί σε συγκεκριμένη περιοχή σε μια έκταση 600 στρεμμάτων.
εκ των οποίων βεβαίως τα περισσότερα είναι αναδασωτέα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Υπάρχει όμως και μία έκταση η οποία δεν έχει κριθεί αναδασωτέα και βεβαίως σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν να πούν γιατί εκεί. Βεβαίως υπάρχει μια μελέτη που έχει γίνει, έχει στοιχήσει 1.400.000 ευρώ κύριε Κανελόπουλε, και πρέπει αν μη τι άλλο να αξιοποιηθούν οι μελέτες αυτές και να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Μιλάμε άλλωστε για ενδιάμεση διαχείριση μέχρι που να βρεθεί η τελική λύση σε 1, 2, 3 το αργότερο χρόνια από την περιφέρεια, και όπου θα γίνεται η, όπως είπαμε, κδάει κομποστοποίηση, δεματοποίηση, και δεν θάβεται τίποτα, δεν μένει τίποτα κάτω το οποίο να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα και δεν θα έχουμε μία ακόμα περιβαλλοντική βόμβα, θέλετε να πείτε? Όχι, δεν, σε καμία περίπτωση θα είναι περιβαλλοντική βόμβα, και απέναντίας θα έλεγα ότι η προσέγγιση αυτή του τριπλού συστήματος κδάει, κομποστοποίηση, δεματοποίηση των υπολοιμάτων είναι απολύτως οικολογική και δεν δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα δεματοποιημένα εν ευθέτω χρόνο πρέπει να απομακρυνθούν και να πάνε στην μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Και το τελευταίο που θέλω να πω που έχει οικονομικό αντίκτυπο είναι ότι με την ανακύκλωση σε συνδυασμό με το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών των σύμμικτων σκουπιδιών θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ανταποδοτικό όφελος το οποίο θα ρίξει το κόστος διαχείρισης. Θυμίζω κύριε Κανελόπουλο ότι τα σκουπίδια θα μας στοιχήσουν. Θα τα πληρώσουμε ακριβά. Τώρα κάποιοι δήμοι τα πληρώνουν επειδή τα μεταφέρουν και τα πληρώνουν πανάκριβα. Εγώ ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί σε άλλους νομούς έτσι, για παράδειγμα στη Λακωνία, να το πούμε με αυτή τη διάσταση του παραδειγματισμού, ότι κάποιοι ζητούν σκουπίδια να πάνε στο Δήμο, γιατί υπάρχουν και πολλά ανταποδοτικά ωφέλη και το ξέρουμε. Και εδώ στη Μεσσηνία, 6 δήμοι, πιο παλιά 31, έτσι όπως ήταν το σκηνικό, δεν μπορούσαμε να βρούμε και δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Είναι γεγονός ότι στο Δήμο Ευρώτα η ίδια ακριβώς διαχείριση γίνεται που περιγράψαμε προλίγου, και η οποία περιοχή ζητάει σκουπίδια και από άλλες περιοχές. Βεβαίως βάζει ανταποδοτικά τέλη, το ίδιο θα γίνει και εδώ, σε συνεννόηση με τον Δήμο Υποδοχής θα έχουμε, όλοι οι Δήμοι θα πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη σε αυτόν που θα καθοριστούν σε κάποια απόφαση είτε του ΕΣΔΙΣΑ τώρα ή εφόσον καταργηθεί και αναλάβει ο ΦΟΔΖΑ, που είναι ο επόμενος φορέας, ο εκλεγμένος ήδη, αλλά που δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί και που πρόεδρος του είναι ο Δήμαρχος της Τρίπολης, που θα αναλάβει λοιπόν να γίνει αυτός ο διακανονισμός και να έχουμε μια ομαλή εξέλιξη για την ενδιάμεση αυτή περίοδο, και διότι δεν αντέχουμε τέτοια πρόστιμα κύριε Κανελόπουλε σε καμία περίπτωση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το θέμα όμως. Να μείνουμε λίγο, γιατί συζητούσαμε λίγο νωρίτερα πριν βγούμε από τον αέρα. Υπάρχει μια εξέλιξη που έχει να κάνει με την επίσκεψη αύριο στη Μεσσίνη κλιμακίου, γιατί συζητείται πάρα πολύ έντονα το θέμα του νέου μουσείου. Βεβαίως. Και σε ποια φάση βρισκόμαστε? Έχουμε αύριο την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, που είναι και η πρόεδρος του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, το οποίο όλο το ΚΑΣ, όλο το Συμβούλιο, κατέρχεται αύριο, θα κάνει αυτοψία στο χώρο και θα κάνει στην πορεία την εισήγησή του που πρέπει να χωροθετηθεί το νέο μουσείο. Από εκεί και πέρα, στο περιθώριο αυτής της επίσκεψης θα ανεβούμε και στο πάνω μοναστήρι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου και εκεί ο κύριος Λαμπρόπουλος την προηγούμενη φορά, ο βουλευτής μας, είχε θέσει το ζήτημα στην κυρία Μενδώνη, και θα πάμε να δούμε τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν για να διατηρηθεί και αυτό το μνημείο. Και βεβαίως μπορεί να υπάρξει χρόνος να δούμε και το Ανδρομονάστηρο, το οποίο όπως ξέρετε είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, αλλά όχι με το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου που απαιτείται και το οποίο χρειάζεται να συνεχίσει η χρηματοδότηση και να ολοκληρωθεί. Να μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα έχει βρεθεί και ο κύριος Τζαβάρας σε αυτήν την ολόκληρη την αρχαιολογική ζώνη του Δήμου Μεσσίνης. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και σας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τη λύση για τα σκουπίδια. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση ή τουλάχιστον διάσταση, γιατί άκουσα και πριν από λίγο ότι μας ενημερώσαν εδώ στην τηλεόραση ότι σηκώθηκαν μαύρες σημαίες στην αλλαγή. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ήρεμα τα πράγματα και ότι θα βρεθεί μια λύση, γιατί το ζήτημα είναι η λύση. Αυτό είναι προσωρινή αυτή η διαχείριση.
και θεωρώ ότι πρέπει να κατανοήσουμε όλη την μεγάλη ανάγκη, δεδομένου ότι δεν έχουμε επιβάρυνση ούτε στον υδροφόρο ορίζοντα ούτε τέτοια ζητήματα, να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα, να λύσουμε προσωρινά το θέμα και να ελπίσουμε ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση που φέρνει η περιφέρεια θα έρθει πολύ γρήγορα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Εμείς σημαντικές είναι οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον μεγαλύτερο εσωτερικό δικό άξονα με συγκεκριμένες κατευθύνσεις να βγαίνουν από το Υπουργείο Υποδομών. Το οριζόμυλο Πύλος Μεθώνη, χωρίς να κινδυνεύει, προχωρά τμηματικά. Προτεραιότητα με βάση και την πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού δίνεται στο οριζόμυλο Σουλινάρι και το Πύλος Μεθώνη, ενώ σε φάση οριστικής ένταξης μπαίνει και το Σουλινάρι κορυφάσιο. Η υλοποίηση των δύο σημαντικών έργων που έχουν να κάνουν με το εσωτερικό δικό δίκτυο της Μεσσηνίας, το οριζόμυλο Πύλος Μεθώνη και το Σουλινάρι κορυφάσιο, αποτελεί πολιτική βούληση και προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Στην συνάντηση που υπήρξε στο Υπουργείο Υποδομών μεταξύ του Δημάρχου Πύλου Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη με τον αναπληρωτή Υπουργό Σταύρο Καλογιάννη, συζητήθηκε η πορεία εξέλιξη των διαδικασιών για την οριστική ένταξη στο τομεακό του Υπουργείου. Δόθηκε κατεύθυνση άμεσα, επόμενες μέρες δηλαδή, να δοθεί η μελέτη κοινωνικών επιπτώσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες για να γίνουν σχετικές εγκρίσεις, όπως ο νόμος ορίζει, ώστε να πάμε γρήγορα σε ένταξη. Και παράλληλα δόθηκε η οδηγία από τον κύριο Υπουργό στο θέμα τη να προχωρήσει άμεσα η οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής του κομματιού ριζόμυλο Σουλινάρι και Πύλος Μεθώνη. Για το ριζόμυλο Πύλος Μεθώνη, κατατέθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα περιφερειακά όργανα προκειμένου να δοθούν και σχετικές εγκρίσεις και να προχωρήσει η οριστική ένταξη του έργου. Από την πλευρά του Υπουργείου, υπογραμμίστηκε πως θα πρέπει να επιταχυνθεί η οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής στα τμήματα ριζόμυλο Σουλινάρι και Πύλος Μεθώνη. Μετράνε πάρα πολύ και το κόστος, όπως ξέρετε. Οι εποχές είναι δύσκολες, τα χρήματα δεν υπάρχουν. Είναι αρκετά, μας ενδιαφέρει να γίνει το έργο με το δυνατότερο χαμηλότερο κόστος. Άρα λοιπόν το κομμάτι ριζόμυλο Σουλινάρι που είναι πιο εύκολο από το Σουλινάρι κορυφάσιο, το οποίο έχει πάρα πολλά τεχνικά έργα και βγαίνει γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ μόνο Σουλινάρι Πύλος του εθνικού δρόμου, δόθηκε οδηγία να πάει λίγο πίσω και να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια ώστε να γλιτώσει το έργο τουλάχιστον 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, απλά σημαίνει άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή, φανταστείτε ότι πριν την Πύλο έχει πάρα πολλά τεχνικά έργα, μεγάλες γέφυρες, που ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος λόγω του εδάφους. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα ζήτημα στο έργο και η οδηγία η οποία δόθηκε στις υπηρεσίες είναι να εξευρεθεί στο τελείωμα δηλαδή, του δρόμου από Σουλινάρι προς την Πύλο μια εναλλακτική κάθοδος ώστε να είναι πιο οικονομική, πιο συμφέρουσα για το ριζόμυλο Σουλινάρι και το Πύλο Μεθώνη, που είναι πιο εύκολα τεχνικά και οικονομικά ως έργα, έδωθηκε οδηγία για μελέτη εφαρμογής και οριστική μελέτη άμεσα για να πάμε σε ένταξη στο ΕΣΠΑ. Από εθνική σημασία θεωρείται και το έργο του οδικού άξονα Σουλινάρι Κορυφάσιο. Το Υπουργείο έχει ζητήσει και παραδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η σχετική μελέτη, ώστε η ένταξή του στο τομεακό πρόγραμμα να προχωρήσει άμεσα. Το μέλλον του ΤΕΙ εξετάστηκε σε μια πρώτη συζήτηση που έγινε στους χώρους του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο των όλων αλλαγών στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έπεσε και η πρόταση για συγχώνευση υποόρους με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Εχμή των ετοιμάτων ήταν η για επιστημονικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους μεταφορά του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πάρτης στην Καλαμάτα, αλλά και η ένταξη στις δομές του Ιδρύματος Καλαμάτας του Ινστιτούτου Ελέας. Η πορεία του Ιδρύματος τα επόμενα χρόνια έχει αρχίσει να εξετάζεται στην βάση και των αλλαγών που έρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ΤΕΙ της Καλαμάτας προχώρησε ένα βήμα παραπάνω με την οργάνωση μιας εσωτερικής διαβούλευσης μεταξύ διδασκόντων, εκπροσώπων του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου του Ιδρύματος, ομότιμου καθηγητή Πάνου Καζάκου. Ήταν μια ελεύθερη συζήτηση, ο καθένας να πει τη γνώμη του. Τη γνώμη έχει για το τι πρέπει να γίνει. Και μάλιστα εν όψη και της μεγάλης απόφασης του Υπουργείου για την αναδιάταξη, τη χωροταξική αναδιάταξη των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Ήταν μια πρώτη διερευνητική επαφή στην οποία κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις. Ανάμεσά τους και εκείνη που έχει να κάνει με την πρόθεση για συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Επισκεφθήκαμε τον Υπουργό επάνω και είχα φρέσκες απόψεις του Υπουργού και τις μετέφερα εδώ στην συζήτηση. Ήταν ένα το ενδεχόμενο είναι ότι σε κάθε περιφέρεια ενδεχομένως, εφόσον τα ιδρύματα από μόνο τους έχουν την πρόθεση, μπορεί να συγχωνευτούν, να συμπράξουν έτσι, σε μια άλλη κατεύθυνση. Γι' αυτό και μετέφερα και αυτή την άποψη του Υπουργού, για να τη συζητήσουμε και αυτή να δούμε. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο μπορεί να ληφθεί στα σοβαρά υπόψη τώρα. Γιατί δεν έχουν γίνει ακόμη συζητήσεις. Έτσι. Πρέπει να θέλουν και τα δύο μέρη για να γίνει μια συγχώνευση. Αν δεν θέλουν τα δύο μέρη, πρέπει να συζητούν και οι όροι θα γίνει συγχώνευση.
Στην όλη διαβούλευση για επιστημονικούς και οικονομικούς λόγους ακούστηκε και η πρόταση που έχει να κάνει με το τμήμα τεχνολογίας της Σπάρτης να μεταφερθεί στην Καλαμάτα. Ενώ πρόκειται να εξεταστεί και η ένταξη της δομής του Ινστιτούτου Ελιάς και Ελαιοκαλλιέργειας στο ΔΕΗ της Καλαμάτας. Υπάρχει συζήτηση μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα ότι με το ύψος του προϋπολογισμού που έχουμε τώρα από το Υπουργείο, που είναι πολύ χαμηλός, δεν έχουμε και αποθεματικά, έτσι τώρα πλέον, μετά το κούρεμα δεν έχουμε αποθεματικά, είναι πολύ δύσκολο να στηρίξουμε το παράρτημα. Γιατί ένα τμήμα είναι μόνο με αυτό, αλλά απορροφάται το 30% του προϋπολογισμού του Ιδρύματος. Δεν είναι όμως μόνο τα θέματα τα οικονομικά για αυτό το παράρτημα, είναι και λειτουργικά, είναι και ακαδημαϊκά κριτήρια αν το εξετάσουμε. Δεν είναι στον κατάλληλο χώρο όπως λέμε. Ενώ όταν έρθει εδώ θα είναι άλλες οι προοπτικές αυτού του τμήματος. Τώρα σε ό,τι αφορά το Ινστιτούτο Ελιάς, είναι μια υπόθεση δύσκολη. Ναι μεν υπάρχει στις προθέσεις μας να το αναδείξουμε, γιατί ήδη εδώ και μερικά χρόνια στερείται επιστημονικού δυναμικού το Ινστιτούτο, δεν έχει. Γι' αυτό λέμε ότι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ως σκεπτόμενοι ευρύτερα, όχι μόνο στενά για το ΤΕΙ Καλαμάτας, ευρύτερα για τη χώρα. Ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Μεσσηνία ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο των επισκέψεων του σε νομούς της Πελοποννήσου. Ο κ. Αγγελάκας είχε συνάντηση και με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, ο οποίος του ανέπτυξε το πλάνο προτεραιοτήτων της περιφέρειας, ενώ από την πλευρά του ο Γενικός έθεσε τα σχέδια ανάπτυξης περιοχής. Ολοκλήρωσε τις επαφές του στη Μεσσηνία, όπου βρέθηκε τις τελευταίες δύο ημέρες ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο κ. Αγγελάκας έθεσε ως βασικό στόχο την αποδοτικότητα στη σχέση κράτους και αυτοδιοίκησης και μίλησε για τις αλλαγές που έρχονται στη βάση των βελτιώσεων του Καλλικράτη. Αυτό που μπορώ να δεσμευτώ είναι κάτι που έχω πει και στους δημάρχους και θέλω να σας το πω και εσάς, το είπα και στον κ. Τατούλη. Ότι αν μας πείτε ποια έργα θεωρείτε ότι είναι μείζονος σημασίας, εμείς μπορούμε να τα βάλουμε σε μια διαδικασία που είναι πολύ και της μόδας η λέξη fast track. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε ένα έργο που η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για κάποιους λόγους σέρνεται και που δεν έχει λόγο να σέρνεται, γιατί πρέπει να σας πω ότι ορισμένες φορές η διοίκηση με καταπλήσει, διότι πέραν της ευρημοτικότητας κάποιων τυπικών δυσκολιών, βρίσκει και πραγματικές ουσιαστικές δυσκολίες εκεί, δεν μπορούμε να πούμε ότι κλείνουμε τα μάτια. Έτσι. Λοιπόν, υπό την έννοια αυτή λοιπόν σας λέω ότι θα δείτε ότι θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Ειδικότερα τώρα, σε αυτά που επισημάνατε, έχω υπόψη μου το θέμα των υδάτων. Έχουμε το πρόβλημά μας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είναι ότι μας λείπει επιστημονικό προσωπικό. Όταν έγινε ο Καλλικράτης και με τον τρόπο που έγινε, έφυγαν ισχυρές δυνάμεις, μονάδες επιστημόνων, οι οποίοι πήγαν στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Με αποτέλεσμα να περισσεύουν οι πολιτικοί, μηχανικοί και οι περιβαλλοντολόγοι, ναι, και να μην έχει αποκεντρωμένη διοίκηση το επιστημονικό στελεχειακό δυναμικό. Αυτό προσπαθώ να το λύσω με κάποιες προγραμματικές συμβάσεις με δημάρχους που έχουν την καλοσύνη να μας παραχωρήσουν τεχνικό προσωπικό. Αυτό θα γίνει και στην Τρίπολη, γίνεται και στην Κέρκυρα και στην Κόρινθο αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να ενισχύσω τις υπηρεσίες μας για να μπορέσω να ανταποκριθώ. Θα βοηθήσει εγώ, σίγουρα. Έτσι, ναι. Νομίζω ναι. Βέβαια, η τυπική δυσκολία είναι ότι δεν ξέρω αν θα έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν τις μελέτες. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή, αλλά τουλάχιστον στην προετοιμασία των μελετών θα μας βοηθήσει πολύ. Φιλοδοξία μας λοιπόν είναι να κάνουμε τις υπηρεσίες ευέλικτες. Πάντα με την σεβασμό στην νομιμότητα, πάντα με σεβασμό στις κείμενες διατάξεις, αλλά να μην δηλίζουμε τον κόνο. Θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας έθεσε από την πλευρά του ο κ. Αλευράς. Βέβαια, Μεσσηνία έχει το προνόμιο να έχει τη μεγάλη τουριστική μονάδα την Πότα, η οποία πραγματικά είναι ένας φάρος πώς μπορούμε να δούμε τουριστικά και να έχουμε συνάλλαγμα στη χώρα μας. Ενδιάμεσα είναι ο δευτερογενής τομέας, η μεταποίηση που συνδέει το πρωτογενή με το τριτογενή τομέα και σε αυτό το τομέα θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Επειδή όμως όλα αυτά για να γίνουν χρειάζεται τη βοήθεια της δικιάς κύριος της υπηρεσίας σας, παραφέρω χαρακτηριστικά τον εξής. Όλα τα παιδικά σχέδια που αφορά τη γεωργία για να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν πάρει άδεια άσκηση νερού. Διαφορετικά δεν παίρνουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο.
γιατί όπως ξέρετε η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού καθυστερεί πάρα πολύ να βαθούν οι άδειες και στην νερού. Πρέπει να βρούμε μια φόρμα να συζητήσουμε μετά πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, έτσι ώστε οι αγρότες μας να κερδίσουν στη γεωργία είτε εθνοκήπια είτε να ψακωνόμαστε τα σχέδια βελτίωση. Το δεύτερο είναι, που σας έχω αναφέρει και σε ένα πρόβλημά μου, έχει σχέση με το νερό και κυρίως υπάρχουν πολλοί που έχουν γεωτρήσεις, δεν μπορούν να πάρουν άδειες κρίσης νερού γιατί δεν έχουν κρίση γεωτρησίας. Υπάρχει μια αρχική λύση και αυτό θα σας το κουβεντιάσω μετά, πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Και το τρίτο μεγάλο είναι ότι οι υπηρεσίες περιβάλλοντος στην Τρίπολη, επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, καθυστερούν πάρα πολύ για να γίνουν οι ΜΠΕ. Πολλά έργα καθυστερούν και 6 μήνες και ένα χρόνο γιατί δεν έχουν έγκριση από τη μελέτη των περιοδικών επιπτώσεων. Όλα αυτά πρέπει να τα εντοπίσουμε. Δεν ήταν μια εποχή που θέλουμε να έχουμε και απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ αλλά και τα προγράμματα δικά μας στους ΚΑΠ να γίνουν έργα για απασχόληση αλλά και να καλύψουν την υστέρηση διαχρονική που υπήρχε στη Μεσσηνία για να μπορέσουν πραγματικά να παράξουν το έργο το οποίο έχουμε αναλάβει όλοι μας. Και κλείνω με αυτό ότι τουλάχιστον μέσα στο μήνα που θα παραχθεί ο κεντρικός άξονας πόλης του Καλαμάτα είναι σημαντικό μοχλός ανάπτυξης για μας. Όμως θέλουμε και τη στήριξή σας για να ολοκληρώσουμε την Ολυμπία εδώ. Είμαστε φάση διαπραγμάτευσης. Εμείς επιμένουμε και πρέπει να προπονήσουμε και ο κ. Στατούλης έχει πει δημόσια ότι δεν διαπραγματευόμαστε τη σύμβαση που έχει κυρωθεί στη Βουλή. Στη Βουλή κυρώθηκε η σύμβαση για ολοκλήρωση του δυτικού άξονα της Ολυμπίας Οδού από την Πάτρα μέχρι τη Τζακώνα και σε αυτή την κατεύθυνση θα διεκδικήσουμε αυτός ο άξονας να ολοκληρωθεί. Ακούσαμε λοιπόν πώς είχε η κατάσταση. Καλησπέριζουμε εμείς. Έχουμε και στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον Αντίμαρχο Ιχαλίας, τον κύριο Ηλία Αντωνά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Υπάρχει μια αντίδραση. Είδαμε απόψε σηκώσαν και μαύρες σημαίες στην περιοχή της αλλαγής αναφορικά με το ζήτημα της, από ό,τι φαίνεται, πρότασης του ΙΠΚΑ για την περιοχή του Παλιορουβουνίου όσον αφορά την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτό? Επίσημη απόφαση δεν έχουμε. Όχι, ούτε από το Υπουργείο, ούτε από κανένα αρμόδιο φορέα. Υπάρχει εκτίμηση που καταγράφεται στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματέας του ΙΠΚΑ. Υπάρχει μια ανακοίνωση η οποία λέει σε περιοχές που έχουν, είναι μελετητικά όριμες. Τέτοια υπόθεση υπάρχει. Mm-hmm. Που είναι μελετητικά πιο όριμες από άλλες περιοχές. Η θέση του Δήμου Ιχαλίας και του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πάγια και αμετάκλητη. Αυτή που πήραμε το 2011 ισχύει και σήμερα, είναι ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα προσβάλλουμε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά θέση χωροθέτησης απορριμμάτων τη θέση Παλιολοβούνη. Έχουμε προθεσμία 70 ημερών. Όταν θα υπάρχουν κάποια απόφαση επίσημη, θα την προσβάλλουμε. Δηλαδή θα κινηθείτε νομικά, έτσι? Θα κινηθούμε νομικά. Πέρα από τη νομική φύση που θα κινηθεί ο Δήμος ως έχει υποχρέωση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα κινηθούμε και δυνομικές κινητοποιήσεις που θα είναι και κλείσιμων δρόμων και μπορώ να πω και άλλα πράγματα από τα οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή να βγουν στον αέρα. Δυναμικά, γιατί εδώ στο Δήμο Ιχαλίας νομίζουμε, είναι πράγματι ολοφάνερο ότι γίνεται μια αδικία που έχει σχεδιαστεί. Κύριε Ντονά, κύριε Ντονά. Και πρέπει να φορέσουν ένα κουστούμι, συγγνώμη αγαπητέ κύριε Θέμη, να φορέσουν ένα κουστούμι που δεν πάει καθόλου στους ξωμάχους της Ιχαλίας. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς θέλετε να βρεθεί λύση? Θέλουμε να βρεθεί λύση. Πού πιστεύετε, να το βάλω σε αυτή τη διάσταση. Εσείς, υπάρχουν κάποιες μελέτες, είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες. Ναι. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να πάνε τα σκουπίδια με βάση τις μελέτες που υπάρχει? Εκτός αν ανοίξουμε μια ζήτηση εκ νέου. Και υπάρξει ζήτημα. Πράγματι υπάρχουν κάποιες μελέτες, αλλά οι μελέτες όμως οι οποίες γράφουν μέσα, υπάρχει λέει θέση κεντροβαρικότητας στο Παλιολοβούνι. Η μελέτη ίδια το αναγράφει. Εσείς νομίζετε το άκρο του νομού Μεσσηνίας, που είναι το άκρο του νομού Μεσσηνίας, τα όρια δηλαδή ο νομός του Μεσσηνίας με Αρκαδία, είναι κεντροβαρικότητα? Όχι, δεν είναι, νομίζω εγώ. Είναι το κέντρο της Μεσσηνίας. Φαντάζομαι υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί για το θέμα από εμένα για να πούνε το τι νομίζω εγώ. Εγώ δεν εκφράζω άποψη. Απλά θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει διάθεση από την πλευρά του Δήμου Ιχαλίας να βρεθεί λύση. Αυτό θέλω να ξέρω. Φυσικά υπάρχει διάθεση από τον Δήμο Ιχαλίας να βρεθεί λύση, αλλά όχι αδικία. Αυτό νιώθω ότι είναι μια αδικία που γίνεται στο Δήμο Ιχαλίας και έχει κερδιαστεί εδώ και πολλά χρόνια.
Έχει σχεδιαστεί και έχει δαχθεί ένα κουστούμι στα μέτρα της Γαλλίας. Μάλιστα. Δηλαδή θα κινηθείτε νομικά και από την άλλη θα υπάρξουν και κινητοποιήσεις από τον κόσμο, τι βλέπετε? Και κινητοποιήσεις από τον κόσμο και από τον Δήμο. Και από τον Δήμο. Ίσως του Δήμου για πολύ χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Αυτό φυσικά χρειάζεται. Αυτό εφόσον αυτή η πρόταση του ΙΠΕΚΑ περάσει και από τη συνεδρία της Δευτέρας, έτσι. Ναι. Συζητάτε κάποια άλλη εναλλακτική λύση? Εναλλακτική λύση να το δούμε. Δεν μπορώ να πω εγώ τώρα κάποια άλλη εναλλακτική λύση. Ναι, ναι. Πάντως αυτά που γράφει η μελέτη είναι και τελείως ψευδές. Δηλαδή όλα. Χωροθέτηση, ότι έχει και πνευματικότητα, ότι μπορούμε δηλαδή το κόστος των σκουπιδιών να μεταφερθεί στην άκρη του νομού είναι οικονομικότερη για όλους τους πολίτες της Μεσσηνίας. Όλα αυτά είναι ψευδές. Γνωρίζουμε ότι το ξεπέρασε 100% των απορριμμάτων που το παράγει ο Δήμος Καλαμάτας. Μπορούμε να μεταφέρουμε το Δήμο της Καλαμάτας σε ένα άλλο νομό 30 χιλιόμετρα πιο πάνω, να επιβαρύνει το Δήμο της Μεσσηνίας, δηλαδή της Καλαμάτας? Υπάρχει και εκεί ένα θέμα. Πάντως, από υπάρχει και εκεί ένα θέμα. Από ό,τι έχω καταλάβει, κανείς δεν θέλει τα σκουπίδια στη Μεσσηνία. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο που συμβαίνει. Για την Ιχαλία, κρατάω τις επιφυλάξεις σας και όλα αυτά που μου τονίσετε. Δεν συζητάτε, φαντάζομαι, τίποτα ανταποδοτικά ωφέλη. Δεν συζητάτε καν την πρόταση για Παλαιοβούνη. Δεν μιλάμε καθόλου για πρόταση Παλαιοβούνη. Mm-hmm. Δεν τη συζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος και η πλειοψηφία, αλλά και η μειοψηφία, από ό,τι γνωρίζω, ναι, ναι, είναι κάθετη και αντίθετη. Οπότε πάμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις και πάμε σε έναν αγώνα. Δυναμικές κινητοποιήσεις, ναι. Και από νομικής άποψης αυτήν την εβδομάδα. Από νομικής άποψης δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό για την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και θα προσβάλλουμε οποιαδήποτε απόφαση θέμα χωροθέτησης του Παλαιοβούνη. Μάλιστα. Θα μπλοκάρει από ό,τι φαίνεται η υπόθεση. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ντονά. Ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, μάλλον θα οδηγηθούμε σε τεταμένες καταστάσεις γύρω από το ζήτημα των σκουπιδιών. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η λογική. Πάμε τώρα στην επιχείρηση Σκούπα που στήθηκε σήμερα το πρωί και μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λαϊκή Αγορά της Αγίας Τριάδας. Σκοπός των ελέγχων στο παζάρι που γίνεται εκεί, η πάταξη του παραεμπορίου. ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία, τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας αλλά και η Δημοτική Αστυνομία της Καλαμάτας, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με το παραεμπόριο, προχώρησαν σήμερα σε μια μαζική επιχείρηση σκούπα στη Λαϊκή Αγορά της Αγίας Τριάδας. Η επιχείρηση που στήθηκε ήταν αρκετά μεγάλη. Προκάλεσε αίσθηση το γεγονός ότι αμέσως σφραγίστηκαν οι ζώνες όπου διεξάγεται η Λαϊκή Αγορά και άρχισαν να ελέγχονται τα πάντα. Δεν συνεννοεί ο Δήμος Καλαμάτας μετά και από συμβούλιο με την κτηματική Καλαμάτας Διοκλής ΑΕ στην πρόταση μεταβίβασης μετοχών της ενοικίας Μαρίνας σε άλλες εταιρείες. Ο Δήμαρχος δηλώνει ότι ο Δήμος ζημιώνεται από αυτή τη σύμβαση που είχε γίνει παλαιότερα με την εταιρεία του κ. Κυριακούλη, την οποία και μπορεί να προσβάλλει αφού τα ποσά που αποκομίζει από την ενοικίαση της Μάρινας είναι ελάχιστα. Αρνητική ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας και της εταιρείας Διοκλής για την πρόταση του κ. Κυριακούλη με την οποία ζητούσε μεταβίβαση μέρους μετοχών της ενοικίασης της Μαρίνας σε άλλες εταιρείες που συμμετέχει ο ίδιος. Καταρχήν θα σας πω ότι όπως ανέφερε και ο κ. Δήμαρχος, μας έχει γίνει μια πρόταση από τον κύριο Κυριακούλη, ο οποίος είναι ο διαχειριστής της εταιρείας η οποία σήμερα νοικιάζει τη Μαρίνα της Καλαμάτας, και μας ζητά να μεταβιβάσει ένα κομμάτι μετοχών του σε κάποιες άλλες εταιρείες ΑΕ και αυτές στις οποίες συμμετέχει και αυτός προσωπικά. Καταρχήν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, διότι θεωρώ πως η σύμβαση της Μαρίνας το 1998 ήταν ανισοβαρής για το Δήμο Καλαμάτας, δηλαδή δεν έδωσε στο Δήμο αυτή η εταιρεία μέσα από αυτή τη σύμβαση τη δυνατότητα να εισπράττει τα ωφέλη της Μαρίνας. Είναι πολύ χαμηλό το ποσό του ενοικίου που εισπράττει ο Δήμος από τη Μαρίνα. Παράδειγμα, φέτος το 2012 εισπράξαμε γύρω στις 62.000 ευρώ, που αν το βάλουμε σε μηνιαία βάση στο έτος, έτσι 5-12-60, δηλαδή μιλάμε για 5.000 ευρώ ανά μήνα. Ένα καλό μαγαζί, ένα καλό ακίνητο, ένα κατάστημα στην Αριστομένους μπορεί άντα να νοικιαστεί πολύ περισσότερο από 5.000 ευρώ το μήνα.
Ο Δήμος Καλαμάτας πιστεύει ότι η σύμβαση αυτή τον αδικεί, αφού τα έσοδα που αποκομίζει από τη μίσθωση είναι πάρα πολύ μικρά. Η σύμβαση η οποία υπογράφηκε το 1998 από εμάς κρίνεται ως μια σύμβαση η οποία δεν εξυπηρετούσε και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου Καλαμάτας. Εισπράττει ο Δήμος Καλαμάτας από αυτή την ιστορία όσο εισπράττει από ένα μεσαίο μαγαζί γύρω στις 70.000 ευρώ το χρόνο. Απομένουν άλλα 9 χρόνια για να λήξει η συγκεκριμένη σύμβαση. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι όροι που θα στο άρθρο 6 της σύμβασης που θα τους δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή αν τηρούνται από πλευράς Μαρίνας, αλλά για νομικούς και ουσιαστικούς λόγους δεν συνενούμε στην μεταφορά των μετοχών. Ο Δήμος, κατά επέκταση και ο Διοκλής, η Διοκλής ΑΕ που είναι η διαχειριστική εταιρεία των ακινήτων του Δήμου, δεν θα συνενέσει στη μεταβίβαση των μετοχών, άρα και στην μετάθεση του ιδιοκτησιακού σε κάποιες άλλες εταιρείες ΑΕ, και θα προσπαθήσουμε μέσα στα πλαίσια του εφικτού να κάνουμε τα μέγιστα δυνατά υπέρ του καλαματιανού λαού, υπέρ του κόσμου της Καλαμάτας που έχει εκεί ένα περιουσιακό στοιχείο που κατά την άποψή μου σήμερα χρησιμοποιείται, ενοικιάζεται σε πάρα πολύ χαμηλό μίσθωμα και τα ωφέλη είναι μικρά. Ουρές παρατηρήθηκαν και σήμερα στην εφορία της Καλαμάτας, καθότι οι αρκετοί πολίτες έσπευσαν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους. Προσπάθεια έγινε για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να εξυπηρετηθούν άμεσα. Ουρές συναντήσαμε και σήμερα στις κατατόπους εφορίες, όπως και σε αυτήν της Καλαμάτας, όπου αρκετοί πολίτες έσπευσαν προκειμένου να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους. Εγώ είμαι από τις 12 η ώρα. Τι περιμένετε? Περιμένω να πληρώσω ένα χαρά στην Βοβέρα. Υπάρχει καθυστέρηση? Καθυστέρηση είχε δώσει παράταση εχθές και προχθές. Σήμερα έχει λήξει η παράταση αυτή. Θα πληρώσω και καιρό λίγο από πάνω. Για να πληρώσουμε, να μαζέψουμε λεφτά επάνω, η κεντρική εξουσία να τα βγάλουμε στην Ελβετία. Δηλαδή περιμένετε 2 ώρες και δηλαδή εδώ πέρα? Βεβαίως. Από τις 12 η ώρα τι ώρα είναι? 2-3 φορά είναι τώρα. Το πρόβλημα που είχε υπάρξει με το σύστημα τάξης τις προηγούμενες ημέρες αποκαταστάθηκε και τελικά δόθηκε και η εντολή να στελεχωθούν με περισσότερο προσωπικό τα τμήματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Λόγω αφενός της γενομένης τριήμερης απεργίας των εφοριακών υπαλλήλων που υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα, αφετέρου λόγω του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε, έγινε μια υπέρ του ΟΔΕΟΝ αναμενόμενη προσέλευση των φορολογουμένων προκειμένου να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, με την κάθοδο του τεχνικού, των τεχνικών από την Αθήνα, αποκαταστάθηκαν τα συστήματα του τάξης, επανδρώσαμε και τα αντίστοιχα τμήματα της υπηρεσίας μας και ολοκληρώθηκε κανονικά η εξυπηρέτηση του κόσμου. Χωρίς προβλήματα πλέον λειτουργούν οι καλλιτεχνικές σχολές της Φάρης, αφού διευθετήθηκαν οι δυσκολίες που υπήρχαν σε σχέση με τα εκπαιδευτικά κενά, καθώς και άλλα προβλήματα λειτουργίας λόγω της διακοπής χρηματοδότησης. Γι' αυτό το λόγο, όπως υποστηρίζει και ο Προεδρός της Νίκος Μπασακίδης, υπήρξε κάποια τακτοποίηση διδάκτρων με την εξίσωση των εγγραφών σε όλες τις σχολές. Ξεπεράστηκαν τα προβλήματα και λειτουργούν πλέον κανονικά οι σχολές της κοινοφελούς επιχείρησης Φάρης του Δήμου Καλαμάτας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μέχρι τώρα αδυνατούσαν να επιτελέσουν το έργο τους λόγω έλλειψης καθηγητών και διακοπής χρηματοδότησης που λάμβαναν μέχρι πρότινος. Το ΟΔΙΟ, η σχολή χορού και το εικαστικό εργαστήρι λειτουργούν κανονικά. Λειτουργούν κανονικά γιατί έχουν και καθηγητές αλλά και σπουδαστές. Εμείς ως Δημοτική Αρχή από το 2008 με τη δημιουργία της Φάρης, χρηματοδοτώντας κατέτος την Φάρης με 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου, εξασφαλίσαμε την οικονομική βιωσιμότητα των σχολών έτσι ώστε οι καθηγητές να πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους και οι σπουδαστές να απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου σπουδές. Σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση και η Φάρης στερούνται από την πολιτεία οικονομικούς πόρους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και εξόδων. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι εμείς είμαστε εδώ και προσφέρουμε με την ίδια θέρμη, με το ίδιο πάθος αυτό που προσφέραμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γνωρίζουμε τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που περνούν όλοι οι συνάνθρωποι μας, που περνάμε και εμείς οι ίδιοι βέβαια. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι το έργο που έχει επιτευχθεί από την ΔΕΠΑΚ στο παρελθόν και τη ΦΑΡΙ στη συνέχεια είναι τόσο σημαντικό που πρέπει
με κάθε θυσία όλοι μας να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια του. Στη σχολή χορού όλοι καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια παρόλες τις αντικσότητες και τις δύσκολες καταστάσεις να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ένα έργο θαυμαστό που έχει προσφέρει τόσα πολλά αποτελέσματα και που πιστεύω ότι η απώλειά του, αυτού του πρότυπου έργου που γίνεται σε αυτή την πόλη αλλά και σε κάποιες άλλες πόλεις στην περιφέρεια, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των σχολών, τονίζει ο πρόεδρος της Φάρης Νικόλαος Μπασακίδης, αποφασίστηκε τακτοποίηση των διδάκτρων τόσο στο σύστημα των εγγραφών όσο και στον περιορισμό των απαλλαγών. Έτσι φτάσαμε στο σημείο με την απουσία των καθηγητών, με την πολιτική των διδάκτρων αλλά και την οικονομική κατάσταση να έχει δημιουργηθεί σε όλες μας τις σχολές μια αναταραχή. Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών προχώρησε σήμερα με εκδήλωσή του ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτα. Σήμερα άλλωστε εορτάζεται και η Παγκόσμια ημέρα ζώων. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Γι' αυτό το λόγο εδώ δίνουμε ενημερωτικό υλικό και προσπαθούμε να κάνουμε επαφή τον κόσμο σιγά σιγά για να αποκτήσουμε όλοι μια σωστή συμπεριφορά με τα ζώα. Ναι. Πρέπει να πω ότι ο κόσμος σταματάει. Τώρα είναι μεσημέρι, αλλά σήμερα το πρωί σταματήσαμε πολλοί άνθρωποι. Άλλοι με σωστοί και μας δίνανε συγχαρητήρια, άλλοι είχαν κάποιες απορίες, αλλά γιατί η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη και χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί είναι σωστή και τέτοιες εποχές τόσο δύσκολες για τους ανθρώπους να έχουμε και μια σωστή συμπεριφορά με τα ζώα. Αλλά αυτό που είναι πολύ καλό είναι ότι υπάρχει μία συζήτηση, υπάρχει ένα διάλογο. Έτσι και γι' αυτό είμαστε εδώ. Το μήνυμα είναι να αγαπάμε τα ζώα, να αγαπάμε το περιβάλλον και όποιος θέλει να υιοθετήσει σκυλάκια που έχουμε πάρα πολλά να μας κάνει επαφή και μέσω το Δήμο και την αστυνομία και κατευθείαν από τα έντυπα που έχουμε όπου υπάρχουν τηλέφωνα όπου μπορούν να επικοινωνήσουν. Σε εκδήλωση προς τιμή της τρίτης ηλικίας, στο καπί Μεσίνης ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο η δημιουργία ενός νέου καπί στην πόλη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και παιδιά του νηπιαγωγείου Μεσίνης, δίνοντας μια πνοή χαρά στους γυραιότερους. Την δημιουργία ενός ακόμη καπί προωθεί ο Δήμος Μεσίνης, όπως ανακοινώθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμή των ηλικιωμένων από τον Δήμαρχο Μεσίνης. Εμείς ως Δημοτική Αρχή θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε έναν καλό σχεδιασμό. Θέλουμε να κάνουμε άλλο ένα καπί στην απέναντι πλευρά της πλατείας, σε δικό μας κτίριο, όμως προϋποθέτει αυτή η μετακίνηση και η κατασκευή την προώθηση της νέας φιλαρμονικής παύλα βιβλιοθήκης. Τα έχουμε ξεκινήσει. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα τα έχουμε για να τα χαιρόσαστε και να έχουμε και μεγαλύτερη άνεση. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και παιδιά από τον διαγωγείο Μεσίνη στο πλαίσιο της προσέγγισης των παλαιότερων με τις νεότερες γενιές. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, εδώ στο καπί, γιορτάζουμε την ημέρα των γυραντιών. Αν και εγώ δεν το δέχομαι, έχω άλλη άποψη αυτό, γιατί ο άνθρωπος δεν γυρνάει ποτέ. Εξπράττουμε σαν σημείο καταδίκη στη ζωή μας, γιατί έχω πει κι άλλη φορά ότι εσείς, αυτούς που αποκαλούν τα τιμημένα γενιά, είστε εκείνη η χρυσή γενιά της πατρίδας μας. Είστε εκείνοι που χτίσατε αυτή την πατρίδα, άσχετα αν εμείς για πρώτα την υπόλοιπη την κάναμε όπως την κάναμε. Σήμερα λοιπόν, για να σας δείξουμε πόσο σας τιμούμε και σημειολογικά, φέραμε νέα παιδιά από το 8ο εδώ νηπιαγωγείο της Μεσίνης, για να παραδώσετε σημειολογικά, λέω, τη σκητάλη από το παλιό στο καινούριο. Στο καινούριο που πιστεύουμε και ερχόμεθα, και εγώ ευελπιστώ προσωπικά ότι έτσι θα είναι η γενιά εκείνη η οποία θα
αναστήσει την πατρίδα μας και να τη βάλει αντιβάλλει εκεί που πρέπει να τη αξίζει. Επευκαιρία της ημέρας του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας για την Τρίτη Ιουλία, θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους χρόνια πολλά, υγεία και χαρά. Στο γενικότερο πλαίσιο των ελλείψεων στην υγεία εντάστηκε αυτό το νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας. Οι εργαζόμενοι διαμαρτυρωμένοι για τα προβλήματα παρέστησαν στο γραφείο του διοικητή ζητώντας λύση. Κατάληψη στο γραφείο του διοικητή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας να κάνει αυτή την περίοδο για μια σειρά από ζητήματα, προβλήματα που μας απασχολούν τόσο γενικά όσο και ειδικά ως εργαζόμενος στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, κάναμε αυτή την παράσταση κατάληψη στα γραφεία της διοίκησης. Είναι μια συνέχεια της παράστασης που κάναμε χθες στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και έπεται συνέχεια και αύριο, όπου θα έχουμε μια τετράωρη στάση εργασίας στις ώρες 11 με 3 και με συγκέντρωση, με παράλληλη συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι ζητούν να λυθούν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας και ειδικότερα το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Θέσαμε το ζήτημα των μεγάλων ελλείψεων που έχουμε σε προσωπικό. Ελλείψεις οι οποίες θα μεγαλώσουν με τις επικείμενες συνταξιοδοτήσεις, ελλείψεις οι οποίες καθιστούν πολύ δύσκολη τη λειτουργία μας. Θέσαμε το ζήτημα των ελλείψεων σε υλικά. Υπάρχει καθημερινή έλλειψη υλικών που δυσχεραίνει κατά πολύ τη λειτουργία μας, που έχει άμεση επιπτώση στους ασθενείς, αλλά που γεμίζει και με άγχος και στρες τους εργαζόμενους, οι οποίοι τρέχουν σαν τους ζητιάνους καθημερινά να βρουν υλικό προκειμένου να λειτουργήσουμε. Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με τα κτηριακά. Στείλαμε ένα μήνυμα στο διοικητή πως εάν και εφόσον μέσα στον Οκτώβριο δεν εγκατασταθούμε και δεν λειτουργήσουμε στο διόροφο κτίριο και δεν προχωρήσουν οι διαδικασίες του 7 ορόφου, εμείς πλέον θα είμαστε σε μόνιμη κατάληψη της διοίκησης, της ΥΠΕ, της περιφέρειας, της αποκεντρωμένης περιφέρειας. Ζητούν τα δεδουλευμένα τους, ζητούν λύσεις στο κτηριακό ζήτημα, ενώ τονίζουν πως εάν δεν δοθούν απαντήσεις και οριστικές λύσεις στα προβλήματα, τότε η κατάληψη θα γίνει διαρκείας. Μας οφείλονται οι αργίες νύχτες του Δεκέμβρη του 2011, μας οφείλονται οι αργίες νύχτες του Μάρτη του 2012 και μας οφείλονται οι αργίες νύχτες του Ιούνιου, Ιούλη και Αυγούστου του 2012. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να δουλεύουμε και να μην πληρωνόμαστε. Είπαμε λοιπόν στο διοικητή ότι αν και εφόσον δεν έχει απάντηση την επόμενη εβδομάδα που θα έρθουμε εδώ, για τις αργίες νύχτες, για την πληρωμή μας δηλαδή, εμείς θα προχωρήσουμε και πάλι σε κατάληψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Η κατάσταση, όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν υλικά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως. Εμείς λέμε ότι αυτό απορρέει από την εξοικονόμηση πόρων για να χρηματοδοτήσουν τις τραπεζίτες και το κεφάλαιο. Άρα και εμείς λέμε του εργάτη να οργανώσει νέα απεργία, να μην αποδεχτεί τα μέτρα. Λαϊκή εξουσία, οργάνωση. Όλα αυτά σε συνάρτηση με την ανυπαρξία οργανισμών ή τα παιχνίδια που παίζονται με τον οργανισμό. Άρα λοιπόν όλα αυτά μάλλον έρχονται ή είναι σε αναμονή της υλοποίησης των θέσεων του Υπουργού, αυτών των θέσεων που ανακοίνωσε τελευταία, ο οποίος είπε ότι με διαδικασίες express θα προχωρήσει από σήμερα και μέχρι τέλος του έτους στη συγχώνευση και στην κατάργηση 661 τμήματων και υπηρεσιών ανά την Ελλάδα, αλλά και στη συγχώνευση 60 και πλέον νοσοκομείων. Τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Με νέα από την ομάδα της Καλαμάτας και όχι μόνο, έχουμε αλλαγή αντιπάλου. Ακριβώς, έχουμε αλλαγή αντιπάλου για την ομάδα της Καλαμάτας. Αντί για τον Πανεγιάλιο που είχε οριστεί να παίξει φιλική αναμέτρηση το Σάββατο στο δημοτικό στάδιο της παραλίας, είχε αλλαγή λοιπόν. Και η ομάδα της Καλαμάτας θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Αχαρναϊκό το Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι είχε αγωνιστεί το προηγούμενο Σάββατο η ομάδα της Καλαμάτας εδώ με τον Αχαρναϊκό και είχε νικήσει με 2-1. Έτσι υπάρχει τώρα η αλλαγή έδρας και η Καλαμάτα θα πάει να αγωνιστεί στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Αχαρναϊκό. Αυτό όμως δεν είναι το τελευταίο φιλικό τεστ, αφού λογικά εκτός από Ρόπου θα ακολουθήσουν άλλα δύο την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη με τον Μπάμισο και το Σάββατο το ερχόμενο. Το τελευταίο πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Πανεγιάλιο, αυτή τη φορά μεταφέρεται δηλαδή για την άλλη εβδομάδα το φιλικό με τον Πανεγιάλιο. Πάντως πέτυχε την νίκη στα φιλικά έτσι και έσπασε, να το πούμε, το ρόδι. Λοιπόν, γιατί χρειαζόταν αυτή η νίκη και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε και ο καγόνος σκόραρε ήταν εξαιρετικά κρίσιμη σε αυτήν την φάση της προετοιμασίας της. Έτσι ξεκινά ένα δεύτερο στάδιο, γιατί πλέον λιγοστεύουν και οι μέρες. Ακριβώς, δεν έχουμε και πολύ περιθώριο μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Όλα λοιπόν, ο ρυθμός λοιπόν σημαδίζει προς την έναρξη του πρωταθλήματος με τον Πανηλιακό, να πούμε, στον πύργο, η πρώτη αγωνιστική.
Και όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, σήμερα υπήρξε κανονικά προπόνηση στο δημοτικό στάδιο, ενώ το ίδιο θα γίνει και αύριο. Ενώ δεν υπάρχουν τραυματίες. Ο Μπένος έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Πάμε σε πρώτη τοπική κατηγορία και β' τοπική. Ακριβώς πρώτη και β' τοπική κατηγορία. Είχαμε σήμερα τον ορισμό διαιτητών από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας. Δεύτερη αγωνιστική για την Α' τοπική κατηγορία. Να πούμε γρήγορα τους διαιτητές. Στα σαββατιάτικα μάτσο, Ομόνια και Παρισία Μπλάνας Λάμιας Ερεμέτης. Δόρυ Μεσσηνιακός Αλεξέας Αθανασοπούλου Λουκάς. Αβία Έατας Νικολόπουλος Γκούμας Γεωργατάς. Και Απόλλων Καλαμάτας Διαβολίτσι Ψιλοπαναγιώτης Βριώνης Κατσάς. Στα κυριακάτικα μάτς της υπερχογίας Πρόχωμα, Τσεκούρας, Λαμπύρης, Κουτσαναστάσης, τέλος Άγρας Φαρέ, Νίκας, Μπούμας, Βριώνης, Αρφαρά Ολυμπιακός Καλαμάτας, Κυριακόπουλος, Λουκάς, Ακάς και Μεθόνη Πεταλίδη, Αλεξίας, Λάμιας και Σενεμέτης. Όσο αφορά την β' τοπική κατηγορία, αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο και το πρωτάθλημα της β' τοπικής. Πρώτη αγωνιστή και στους δύο ομίλους, πολύ ενδιαφέρον και το εν λόγω πρωτάθλημα. Στο πρώτο όμιλο, Ενωμένα Σωματεία Ανδρούσα, Καραπιπέρης, Μακρύς Τσοπανάκης, Μικρομάνι Πατίστα, Τουρλομούς, Ξηροκώστας Κασκάνης, Κεραυνός Μάνεση, Τριγιακόπουλος, Ζαχαράκης Τσίρμπας, Πανιώνιος Νικηπλάτης, Τουρλομούς, Κασκάνης, Αγγελακάκης, Ηρακλής Παρισίας Παναθηναϊκός, Καρβούνης, Ηλιόπουλος και Ηλιόπουλος, Βαλήρα Πανθουριακός, Νικολόπουλος, Γιανέτσος, Κατσάς και Νέος Άρης Ατρόμητος Πλατή, Μπλάνα, Ζαρακοβίτσα, Θανασοπούλου. Αναμένεται και... σκληρό πρωτάθλημα και εδώ, έτσι. Ακριβώς σκληρό πρωτάθλημα και συνέδρια τοπική κατηγορία. Και τέλος, αναφέρουμε ότι η γάμα τοπική θα ξεκινήσει το ερχόμενο αυτή Σαββατοκύριακο 21-22 Αυγούστου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.